Νίκος Βασιλάκος, δημοσιογράφος τεχνολογίας. Μια νέα απάτη με QR code έχει κάνει την εμφάνισή της όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τι αποτελείται αυτή η απάτη? Υπάρχουν κλήσεις, εμφανίζονται πάνω σε οχήματα, αυτοκίνητα ή είναι πωλήσεις εισιτηρίων διασήμων συγκροτημάτων ή ερμηνευτών, τα οποία οι ανυποψίαστοι χρήστες τα σκανάρουν και από το σκανάρισμα αποκτούν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα στο κινητό, σε e-banking ή αποσπούν χρήματα εν είδη ανταλλάγματος, δηλαδή πληρωμή κλήσης ή πληρωμή εισιτηρίου για να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση. Γενικά είναι μάστιγα, ξεκίνησε από την Ισπανία, έπεσαν πάνω από 10.000 χρήστες θύματα αυτής της απάτης και σιγά σιγά επεκτείνεται, διότι ενώ νομίζουν ότι πληρώνουν την κλήση που δέχτηκαν επειδή πάρκαραν παράνομα, ουσιαστικά πληρώνουν τους απατεώνες. Δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης του τι συμβαίνει παρά μόνο μέσα από ελληνική τράπεζα. Δηλαδή, σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε μια κλήση με QR code, πρέπει να συνδεθείτε στην τράπεζά σας, να πατήσετε τον φορέα που είναι να πληρώσετε, παραδείγματος χάρη Δήμο Αθήνας, Δήμο Καλλιθέας, Δήμο Γλυφάδας, να βάλετε τα στοιχεία και να καταβάλλετε το αντίτιμο. Δεν ξεκινάμε από το QR code, δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει το QR code, προσέχουμε πάρα πολύ τη διεύθυνση πάνω στο browser και δεν κάνουμε κινήσεις που μπορεί να μετανιώσουμε επειδή βιαζόμαστε. Γενικά, μεγάλη προσοχή, πολύ παρατηρητικότητα ώστε να μην πέσουμε θύματα και δεν είμαστε εύπιστοι για να μην το πληρώσουμε ακριβά.